Η συνεδρία αυτή αφορά την παρουσίαση και συζήτηση κάποιων προτάσεων σε μια προσπάθεια που έγινε για να τυποποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούμε για τα συμπτώματα του κατώτερου οροποιητικού. Αυτή η προσπάθεια έγινε πέρσι το καλοκαίρι στην Αγριά. Θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της ομάδας Ομοφωνίας. Θέλουμε τα δικά σας σχόλια, να γίνει συζήτηση πάνω στο θέμα. Πρώτα θα μιλήσει, βέβαια, κάνει μια εισαγωγή ο κύριος Γκράβας, ο Σταύρος Γκράβας, σχετικά με το τι υπάρχουν, τι δεδομένα υπάρχουν από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και άλλων εταιριών. Και θα ακολουθήσει η παρουσίαση των προτάσεων Ομοφωνίας και η συζήτηση. Είναι αυτή η παρουσίαση. Λοιπόν, ώσπου να έρθει η παρουσίαση, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου και βέβαια το ΙΜΟΠ για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Η ιστορία της δημιουργίας αυτών των οδηγιών για την άριστη εκτέλεση των διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων που χρειαζόμαστε για την διερεύνηση των συμπτωμάτων από το κατώτερο οροποιητικό είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα και έχουν δουλέψει, από όσο ξέρω εγώ, δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα. Έχουν δουλέψει γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στις διαγνωστικές εξετάσεις και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο οροποιητικό και δημιούργησαν μια ομάδα Ομοφωνίας, η οποία ο Απόστολος θα μας παρουσιάσει κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει. Αποφασίσαμε με τον Απόστολο να τον κάνουμε με τον ελληνικό τρόπο. Δηλαδή, θα κάνουμε πρώτα την κριτική, χωρίς να δούμε τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, να θέσω τις βάσεις, τι θα πρέπει σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό είναι. Ποια είναι δηλαδή οι προβληματισμοί και ποια είναι τα διλήμματα που μπορεί να έχει κανείς όταν ακούει πώς θα πρέπει να εκτελούνται με τον άριστο τρόπο οι διαγνωστικές εξετάσεις για τα συμπτώματα από το κατώτερο οροποιητικό. Δεν υπάρχει κάποια δήλωση συμφερόντων. Τι ξέρουμε για τα συμπτώματα από το κατώτερο οροποιητικό, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες? Αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον είναι ότι είναι πολυπαραγωγικής αιτιολογίας. Πάρα πολλά αίτια. Και όταν μπαίνει βέβαια μέσα και το θέμα της ακράτειας ή των νευρολογικών διαταραχών, το όλο θέμα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Επομένως, λοιπόν, απαιτείται μια πληθώρα διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου να κάνουμε τι. Δύο είναι οι σκοποί. Πρώτον, να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση, δηλαδή να καταλήξουμε τι είναι αυτό το οποίο φταίει για τα συμπτώματα και μας οδήγησε τον ασθενή ή την ασθενή μπροστά σε εμάς. Και κυρίως, δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, να βρούμε το κλινικό προφίλ του ασθενούς που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να επιλέξουμε μαζί του την καλύτερη δυνατή θεραπεία, την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Αυτός είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένας αλγόριθμος, ένα σχέδιο, το οποίο υπήρχε στα παλιά guidelines του 2013. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτό. Τι είναι? Είναι μια απλή παράθεση όλων των εξετάσεων που μπορεί να κάνει κανείς, χωρίς όμως να δίνονται συγκεκριμένες ενδείξεις. Επομένως, αυτό, ξεχάστο, είναι πάρα πολύ πτωχό. Το 2014 θα βγει ένας πραγματικά καλός αλγόριθμος που θα αφορά όμως μόνο τα ανδρικά λάτσα. Δεν είναι το θέμα όμως μόνο τα ανδρικά λάτσα. Είναι η άρεστη εκτέλεση των διαγνωστικών πράξεων. Υπάρχουν ήδη οδηγίες από το 2002, όπως βλέπετε, για την εκτέλεση ορισμένων διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε στα λάτσα. Αυτό που έβαλα εδώ όμως είναι τι πρέπει να περιέχουν αυτές οι οδηγίες. Είναι τρία πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δείχνουν τις ενδείξεις γιατί και πότε πρέπει να εκτελούμε αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις. Το δεύτερο είναι η ακριβής μέτρηση, με ποιο τρόπο, καθώς επίσης και τον έλεγχο ποιότητας της εξέτασης την οποία κάνουμε. Και τρίτον, πρέπει να κάνουμε μια πολύ ακριβή ανάλυση των αποτελεσμάτων και να υπάρχει επίσης και ένα σταντάρισμα στο πώς αναφέρουμε τα αποτέλεσματά μας στον άρρωστο ή σε κάποιον άλλον συνάδελφο στον οποίο θα παραπέμψουμε. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα όταν έχουμε χαμηλού βαθμού τεκμηρίωσης μελέτες και όταν προσπαθούμε να καταλήξουμε σε επιτροπές ομοφωνίας είναι η μεθοδολογία. Ο Απόστολος θα μας πει για τη μεθοδολογία και φαντάζομαι εκεί θα μπορεί να υποστεί κάποια κριτική για το πώς πρέπει να είναι. Πώς πρέπει να γίνει αυτή η ομάδα εργασίας και πώς να καταλήξει η ομοφωνία. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα των ανδρικών LATS, τα οποία θεωρούνται αυτή τη στιγμή ότι για το θέμα της ομοφωνίας σαν consensus ακολουθήσαν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε στα male LATS ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Delphi. Τι είναι η μέθοδος Delphi? Ένα από τα μέλη της Επιτροπής με βάση τη βιβλιογραφία και την εμπειρία του κάνει ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες
πρέπει να απαντήσουν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Προκαθορίζεται από πριν ποιο είναι το ποστό συμφωνίας για να γίνει αποδεκτή μια σύσταση. Πρέπει να συμφωνήσουν πάνω από τους μισούς, όλοι. Συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η 7 στους 9, 77%. Μετά βλέπουμε τι ψήφισε ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, μια σύσταση πήρε ποσοστό αποδοχής 66%. Δεν φτάνει. Ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος, αφού προηγουμένως γίνουν σχόλια από τους παρισταμένους, από την Επιτροπή Ομοφωνίας και ακόμη προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Με βάση τα σχόλια, τη γνώση και την εμπειρία, γίνεται μια δεύτερη ψηφοφορία. Εάν φτάσει το 77%, έχει καλώς. Αν δεν το φτάσει, τρίτος γύρος. Αν και με τον τρίτο γύρο δεν φτάσει, τότε σημαίνει ότι δεν μπόρεσε η Επιτροπή Ομοφωνίας να καταλήξει κάποια απόφαση. Αν είχαμε 50%, θα μπορούσαμε να το καταλήξουμε από πριν. Άρα, το προκαθορισμένο όριο είναι πολύ σημαντικό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε στην Αγρία. Εδώ, τα mail lats προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω. Χρησιμοποίησαν μια online πλατφόρμα, αυτή την οποία βλέπετε, στην οποία υπήρχαν οι ερωτήσεις, μπόρεσε κάποιος να ψηφίσει, να βάλει τα σχόλιά του, βλέπετε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αλλά επιπλέον το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν ανώνυμα. Έχει σημασία. Δεν ξέρω τι έχει, γιατί ακόμα και σε μια επιτροπή ειδικών, ανθρώπων που τέλος πάντων έχουν εμπειρία, υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο χυμαρόδεις, κάποιοι οποίοι είναι πιο δυναμικοί, κάποιοι που είναι low profile και μπορούν μέσα στη συζήτηση να επηρεάσουν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής και να οδηγήσουν την απόφαση προς κάποιο σημείο στο οποίο εκείνοι πιστεύουν καλύτερο. Χωρίς δηλαδή να είναι κατά κάποιο τρόπο biased. Με την ανωνυμία όμως εξασφαλίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό επιρροής. Ένα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα το σχολιάσω και αργότερα, είναι η ορολογία την οποία κανείς χρησιμοποιεί. Στα mail ads, και αυτό είναι το ιδανικό για τα guidelines, χρησιμοποιούμε το διαφορετικό βαθμό υποχρέωσης στην πραγματοποίηση των εξετάσεων. Και είναι το must, το should or το may. Επομένως, τα θέματα συζήτησης, και εδώ θέλουμε οπωσδήποτε τη βοήθειά σας, γιατί η δική μου η παρουσίαση είναι πάρα πολύ μικρή, και εγώ θα βοηθήσω στην διαδραστικότητα της παρουσίασης του Απόστολου με εσάς, είναι το εξής. Πρώτον, όσον αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη μελετών. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και αν έχουμε χαμηλό βαθμό τεκμηρίωσης, δεν σημαίνει ότι μια σύσταση δεν μπορεί να έχει υψηλό βαθμό recommendation. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Το ιστορικό. Δεν μπορεί να υπάρχουν μελέτες ότι έναν ασθενή τον εξετάζουμε χωρίς να λάβουμε ιστορικό και χωρίς να λάβουμε. Υπάρχουν ορισμένα δόγματα στην ιατρική, τα οποία δικαιούμαστε σε πολύ μικρό βαθμό να δώσουμε grade of recommendation A. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολύ χαμηλός βαθμός τεκμηρίωσης, είναι πολύ συχνό, θα το δούμε φαντάζομαι και εδώ, ότι υπάρχει ασυμφωνία στην αναγκαιότητα των διαγνωστικών εξετάσεων. Να κάνω ή να μην κάνω. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία από πίσω να το υποστηρίξουν, βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η ασυμφωνία. Και αν υπάρχει ασυμφωνία για την ένδειξη των διαγνωστικών εξετάσεων, καταλαβαίνετε τι μεγάλη ασυμφωνία υπάρχει όσον αφορά την τυποποίηση. Εκεί πρέπει να υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η εκτέλεση μιας διαγνωστικής εξέτασης με αυτόν τον τρόπο υπερέχει έναντι της άλλης. Κάτι ακόμα. Τα guidelines μιλούν για τις ενδείξεις. Τα guidelines δεν λένε απολύτως τίποτα για την τυποποίηση της διενέργειας. Και αυτό ακριβώς δείχνει πόσο σημαντική ήταν αυτή η πρωτοβουλία που έγινε στην Αγρία. Βεβαίως, ήδη υπάρχουν στις προτάσεις. Είναι αυτά τα good practices ή ακόμα και τα guidelines όσον αφορά τις ενδείξεις. Πρέπει λοιπόν τα αποτελέσματα της Αγρίας να συμφωνούν με τις υπάρχουσες προτάσεις. Όχι πάντα. Και να σας πω γιατί. Υπάρχουν και οι τοπικές συνθήκες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα της αντιβίωσης στην κυστεροσκόπηση, αν χρειάζεται πριν ή ποια αντιβίωση, δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα με μια άλλη χώρα. Η χλωρίδα είναι τελείως διαφορετική στην Ελλάδα, τα μικρόβια τα οποία υπάρχουν στα νοσοκομεία μας, σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις επιτροπές ομοφωνίας. Επανέρχομαι στο θέμα του λεξιλογίου. Το θέμα του λεξιλογίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ομοιογένεια, αλλά και για το τελευταίο, για την ομική ευθύνη. Σας είπα το ιδανικό, must, should, may. Όταν δίνουμε, παραδείγματος χάρη, τη σύσταση για την κυστεροσκόπηση, ότι έχει απόλυτη ένδειξη να γίνει εκεί, ή έχει σχετική ένδειξη, ή έχει αντένδειξη, όταν κάνουμε το ορδυναμικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ορδυναμικό είναι απαραίτητο ή πρέπει ή μπορεί. Πρέπει να υπάρχει μία ομοιογένεια και να μπορούμε να τεκμηριώνουμε και να εξηγούμε το βαθμό υποχρεωτικότητας των εξετάσεων αυτών. Πώς μεταφράζεται αυτό? Και εκεί ακριβώς έχει το θέμα της διαδραστικότητας. Είναι ωραίο να λέει κάποιος, να βγάζει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, να κάνει συστάσεις, αλλά να μην εφαρμόζονται από εμάς, από τον κλινικό γιατρό. Άρα λοιπόν η συμμόρφωση είναι πολύ σημαντική.
Επομένως, αν δείτε κάποιες συστάσεις οι οποίες σας φαίνονται ιδιαίτερα δύσκολες να υιοθετηθούν ή είναι πολύ ξένες προς την καθημερινή σας πρακτική, απλώς πέστε το. Είναι χαρακτηριστικό και φαντάζομαι θα το πούμε το παράδειγμα του IPSS. Όλες οι κατευθείες γραμμές, Grade of Recommendation A. Φαντάζομαι ότι ελάχιστα από εμάς, μηδενός εξηρουμένο, βάζουμε σε όλους μας τους ασθενείς σαν ρουτίνα να κάνουν το IPSS. Ο έλεγχος ποιότητας. Πολύ σημαντικός να έχουμε έναν έλεγχο εσωτερικής ποιότητας είτε στο νοσοκομείο, στην κλινική, είτε ακόμα και στο ιατρείο μας. Ένα παράδειγμα σας πω από τις βιοψίες του προστάτη, άσχετο. Αν έχει κανείς ένα ποσοστό θετικών βιοψιών 5%, κάτι κάνει λάθος. Αν έχει ένα ποσοστό φυσιολογικών ουροδυναμικών ευρημάτων 99%, κάπου κάνει λάθος. Είτε στις ενδείξεις που βάζει, είτε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Και βέβαια, όλες αυτές οι αποτελέσματα των ομάδων ομοφωνίας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά γραμμένες και να εξηγούν από την αρχή ότι δεν πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν νομικό στοιχείο, αν κάτι παρουσιαστεί. Δηλαδή, αν πει ότι είναι απόλυτη αντέδειξη να κάνει κυστοσκόπηση. Κάποιος κάνει κυστοσκόπηση, κάνει ουρολίμωξη και μετά μηνυθεί, καταλαβαίνετε λοιπόν ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Τελευταία διαφάνεια δεν έχει τόσο πολύ σχέση, απλώς μπαίνουν και ερωτήσεις από εδώ. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν και ορισμένες εξετάσεις στις οποίες δεν έχουμε ουρολογική συμμετοχή, όπως είναι η καλλιέργεια των ούρων, όπως είναι το PSA ή ακόμα και ακόμα πιο απλό η κρεατινίνη. Και εκεί πρέπει οι ουρολόγοι να ζητάμε την άριστη εκτέλεση των εξετάσεων αυτών, όπως την καλλιέργεια. Δεν μπορεί να έχουμε ένα πολύ φτωχό αντιβιόγραμμα. Πρέπει και ακόμα στη συνεργασία μας με τις άλλες ειδικότητες να ζητάμε τη μέγιστη ποιότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και περιμένω τον Απόστολο.